Λοιπόν, για έλατε τώρα να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας και επισήμως με την κυρία Μπακογιάννη, με τη συνδρομή βεβαίως των δύο συναδέλφων, Δημήτρη Στάκης και Νίκος Βέρκος. Καλώς τους. Καλημέρα καλώς ήρθατε, σε όλους. Παιδιά. Καλημέρα στην κυρία Μπακογιάννη. Τετραπλή επίθεση, κυρία Μπακογιάννη. Την έχουμε βάλει και στη μέση. Με τέσσερις φρεγάτες από εδώ από εμάς. Λοιπόν, μιλήσατε για ιστορική τώρα συμφωνία, κυρία Μπακογιάννη. Σε τι συνίσταται τώρα αυτή η ιστορικότητα, με ποια έννοια το λέτε δηλαδή, τι αλλάζει στην πραγματικότητα? Κοιτάξτε, νομίζω ότι το είπε πολύ καλά πριν ο κύριος Κωστίδης. Θυμηθείτε που ήμασταν πριν από δύο χρόνια. Mm-hmm. Πριν από δύο χρόνια η Ελλάδα ήταν με F-16, τα οποία δεν είχαν τον οπλισμό τον οποίο έπρεπε, δεν είχαν εξυγχρονιστεί. Η Ελλάδα ήταν με τα παλιά πλοία, με μόνη ισχυρή άμυνα, τα υποβρύχια μας, τα οποία ευτυχώς έκαναν καταπληκτική δουλειά κατά τη διάρκεια της δυσκολίας που είχαμε πέρσι το καλοκαίρι. Τώρα βρισκόμαστε με εξυγχρονισμένα F-16, βρισκόμαστε με μία παραγγελία 24 Ραφάλ, που είναι ένα υπερόπλο στον αέρα, και ταυτόχρονα το πάγιο αίτημα του ναυτικού, το οποίο ήταν ένα αίτημα 15 ετίας, για καινούργιες φρεγάτες και καινούργιες κορβέτες, πραγματοποιείται, και πραγματοποιείται με φρεγάτες εξαιρετικές, δηλαδή οι οποίες έχουν έναν οπλισμό. Δεν είμαι εγώ ο μεγάλος ειδικός να σας τον εξηγήσω, αλλά τόσο ξέρω ότι είναι ένας οπλισμός πραγματικά μοναδικός, σύγχρονος, και τις κορβέτες, συν μια αμυντική συνεργασία που φαντάζομαι ότι θα ανακοινωθεί σε λίγο, με τη Γαλλία, αμυντική συνδρομής. Τι η σημαίνει αυτό, θα μας το εξηγήσετε, οποίο... κυρία Μπακογιάννη? Σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο διασφαλίζεται πως στην περίπτωση μιας κρίσης ή ενός επεισοδίου η Ελλάδα θα έχει δίπλα της τη Γαλλία? Σημαίνει αυτό. Σημαίνει επίσης ότι θα υπάρξουν κοινές δραστηριότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα υλοποιούνται από τη Γαλλία και από την Ελλάδα ταυτόχρονα, δηλαδή δράσεις ιδιαίτερα στην περιοχή μας της Μεσογείου. Σας είπε πλην ο κύριος Κερίδης πολύ σωστά ότι αλλάζουν πάρα πολύ γρήγορα τα πράγματα, και το ότι σήμερα ο Έλληνας Πρωθυπουργός έδειξε αυτά τα γρήγορα αντανακλαστικά μετά από τη δύσκολη θέση στην οποία βρέθηκε η Γαλλία και την ακύρωση αυτής της συμφωνίας Μαμούθ με την Αυστραλία, και άρα η Γαλλία είχε προσήλθε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με διαφορετική βούληση και διαφορετικούς στόχους. Είδε λέτε και τη συγκυρία ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ότι η συγκυρία ήταν κατάλληλη αυτή τη στιγμή. Ναι, δεν το λέω, το λένε οι πάντες σήμερα. Αντέδρασε πάρα πολύ γρήγορα ο Πρωθυπουργός, είδε την ευκαιρία και έτσι έκανε μία συμφωνία, από ό,τι φαίνεται, παιδιά, έτσι θα ανακοινωθεί στις 10 το πρωί. Να μας πείτε το εξής, κυρία Μπακογιάννη. Αλλάζει αμυντικά όντως η Ελλάδα, αναβαθμίζει, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Αλλάζει στρατηγικά, αλλάζει και πολιτικά, αναβαθμίζεται η Ελλάδα, ο ρόλος της γενικότερα με αυτή τη συμφωνία? Πιστεύω ότι ο ρόλος της Ελλάδας έχει αναβαθμιστεί πάρα πολύ τα τελευταία δύο χρόνια. Έχει αναβαθμιστεί διότι η Ελλάδα είναι παρούσα σε περιοχές στις οποίες μέχρι τώρα δεν ήταν. Η Ελλάδα είναι πλέον συνομιλητής ουσιαστικός σε όλα τα θέματα της περιοχής μας. Όταν λέω όλα, εννοώ όλα. Η Ελλάδα για πρώτη φορά έχει μπει και έχει πατήσει πόδι. Το πόδι είναι μια λαϊκή έκφραση, δηλαδή είναι παρούσα και σε θέματα της Αφρικής. Η Ελλάδα πλέον είναι ένας σοβαρός συνομιλητής. Τώρα, με ρωτήσατε αν αλλάζει στρατηγικά. Όχι. Για μας η διπλωματία είναι το πρώτο μας όπλο. Αλλά η ισχυρή άμυνα είναι ο μεγαλύτερος υποστηρικτικός άξονας μιας αποτελεσματικής διπλωματίας. Άρα ο στόχος μας με την Τουρκία εξακολουθεί και είναι ο ίδιος. Διπλωματία με βάση το διεθνές δίκαιο. Μπορεί να φέρει την Τουρκία στο τραπέζι και στη λογική? Μπορεί να εκλογικευθεί η Τουρκία με αυτή τη συμφωνία? Είπε χθες ο Μητσοτάκης το εξής. Λέει, όπως κάναμε την Ιταλία, όπως κάναμε την Αίγυπτο, κάναμε αμοιβαίες υποχωρήσεις. Δεν ήταν εύκολα τα πράγματα ούτε με αυτές τις χώρες. Ας έρθει η Τουρκία στο τραπέζι. Μπορεί αυτό να τη φέρει πιο κοντά την Τουρκία, να την πιέσει? Δεν το ξέρω, κύριε με οικονόμου, αλλά ότι θα την πιέσει, ναι, θα την πιέσει. Η Τουρκία βρίσκεται σήμερα σε μία μέγενη, σε μία απίστευτη δυσκολία. Αυτό το οποίο έκανε ο κύριος Ερντογκάν στρατηγικά για την ίδια την Τουρκία
Είναι ένα τεράστιο θέμα. Έχει μία ρήξη αυτή τη στιγμή με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Έχει πάρει μία απόφαση για να σώσει το γόητρο, το προσωπικό κατά την άποψή μου δικό του γόητρο, να προχωρήσει σε άλλου είδους συμφωνίες με τη Ρωσία. Αυτές θα έχουν τεράστιο κόστος για την ίδια την Τουρκία. Είναι δηλαδή πιστεύετε δηλαδή ότι αύριο μπορεί να έχουμε εξελίξεις, κυρία Μπακογιάννη, μετά τη συνάντηση των δύο και σε σχέση με τους S-400, με το δεδομένο ότι οι Αμερικανοί σε αυτή την περίπτωση απειλούν και με νέες κυρώσεις τη γειτονική μας χώρα? Αφήστε να δούμε αν θα τολμήσει να πάρει νέα συστοιχεία των S-400. Αυτό δεν το ξέρουμε ακόμα. Στη φάση αυτή ακούμε διάφορους λιονταρισμούς. Αφήστε να δούμε τι θα γίνει στην πράξη. Όπως ξέρετε, ο τουρκικός λαός πολύ λίγο έχει πληροφορηθεί ότι η προηγούμενη συστοιχεία των S-400 είναι αποθηκευμένη σήμερα. Μπορεί να είναι και διαπραγματευτικό κόλπο, λέτε, του Ερντογάν να παίζει ένα παιχνίδι ακόμα, ας πούμε. Δεν το αποκλείω καθόλου. Αφήστε να δούμε πώς θα πάει. Το βέβαιο είναι ότι μέχρι τώρα ο τρόπος με τον οποίο κινείται δεν του έχει βγει. Δεν είχε κανένα αποτέλεσμα από την ώρα που ξεκίνησε η μεγάλη ένταση με το μεταναστευτικό που προσπάθησε να εργαλοποιήσει τους μετανάστες. Μέχρι σήμερα που μιλάμε, καμία κίνηση του Ερντογάν δεν του έχει καθίσει θετικά. Απολύτως καμία. Όλες έχουν γυρίσει μπούμεραγκ. Οπότε η Ελλάδα με ψυχραιμία παραμένει στις σταθερείς της θέσεις της. Εμείς, το είπε ο Πρωθυπουργός χθες, επιθυμούμε ένα διάλογο, επιθυμούμε την ειρηνική διευθέτηση των θεμάτων. Εδώ είμαστε, αλλά δεν το κρύβουμε, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε, που έλεγε και ο πατέρας μου. Είναι άλλο να διαπραγματεύεσαι με 24 ραφάλ και πολλές φρεγάτες. Νιώθεις πάντως πολύ πιο μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Δημήτρη. Κυρία Μπακογιάννη, τη δεκαετία του 90, το θυμάστε και εσείς, υπήρχε το περίφημο δίλημα κανόνια ή βούτυρο. Σήμερα, βέβαια, όλοι κατανοούμε την ανάγκη του εξοπλισμού. Το ερώτημα είναι αν θεωρείτε πως μπορεί να επανέλθει κάποια στιγμή αυτό το δίλημα και αν υπάρχει η πιθανότητα τα κανόνια να είναι πανευρωπαϊκά, δηλαδή να έχουμε την αμυντική ενοποίηση, μπας και μας μείνει λίγο βουτυράκι παραπάνω. Ακούστε, το είπα και πριν στην πρώτη μου τοποθέτηση. Έχω την αίσθηση, αλλά πρέπει να δω τη συμφωνία. Έχω την αίσθηση ότι η συμφωνία αυτή θα βασίζεται στο 45 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή ότι είναι ένα κομμάτι της γενικότερης ευρωπαϊκής πολιτικής. Κρατάω μία επιφύλαξη γιατί αυτή τη στιγμή είναι αυτά τα οποία ακούω και διαβάζω. Θα το δούμε επί της ουσίας. Δεν νομίζω πως υπάρχει καμία αμφιβολία ότι σήμερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση αρχίζει και γίνεται συνείδηση ότι η εποχή όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούσε να παρακολουθεί απαθής τα τεκτενόμενα στη γειτονιά της έχει οριστικώς περάσει. Οι Αμερικάνοι δεν θα είναι η ομπρέλα προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης έτσι όπως την ξέραμε τα τελευταία 45 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι θα πρέπει να μπούμε σε μια ευρωπαϊκή στρατηγική συνεργασία. Ενδεχομένως, αυτό που γίνεται σήμερα μεταξύ Ελλάδος και Γαλλίας να είναι το πρόπλασμα μιας τέτοιας ευρύτερης συμφωνίας. Και θέλω να ελπίζω, τουλάχιστον εγώ, ότι αυτό θα είναι. Αυτό θα αλλάξει πάρα πολύ τα πράγματα. Διότι θα επιτρέψει στην Ευρώπη, πρώτον, να ασκεί πραγματική εξωτερική πολιτική. Σας παραπέμπω σε αυτά που είπαμε νωρίτερα για την Ελλάδα. Διότι η πραγματική άσκηση εξωτερικής πολιτικής απαιτεί και ένα στρατιωτικό και αμυντικό βραχίωνα, τον οποίο η Ευρώπη πρέπει να έχει. Ωστόσο, κυρία Μπακογιάννη, πρέπει να... Για να συνοψίσω... Ελάτε, θα σας ρωτήσω ο Νίκος Ζέρκος. Ναι, βεβαίως. Για να συνοψίσω, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα ετοιμάζει να υπογράψει την αμυντική συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία είναι πάρα πολύ ισχυρή. Θα γίνει αυτή η συμφωνία και θα γίνει στο εύρος που θέλουμε, γιατί υπάρχουν κάτι αριθμίες, μαθαίνουμε εκεί. Ναι, δεν το ξέρω ακόμα. Δεν το ξέρω ακόμα. Δεν είμαι εγώ αυτή που τις διαπραγματεύεται. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως και να είναι, θα είναι μια αμυντική συνεργασία εξαιρετικά ισχυρή. Το βλέπετε άλλωστε το αποτύπωμά της σε όλες τις περιοχές, από τη Σούδα μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Και ταυτόχρονα μια αμυντική συμφωνία με τη Γαλλία,
Όπως και να το πάρουμε, οι Έλληνες ξέρουν ότι για να έχουμε πραγματικά την οικονομία που θέλουμε, την ησυχία που θέλουμε, την ασφάλεια που θέλουμε, χρειαζόμαστε μια ισχυρή άμυνα. Έλα, Νίκο. Ωστόσο, νομίζω ότι δεν θα διαφωνείτε, κυρία Μπακογιάννη, ότι όταν κάποιος θέλει την ησυχία του, είτε μιλάμε για το σπίτι του, είτε μιλάμε για τη χώρα του, πρέπει να συνομιλεί και με τους γειτονές του, όσο ενοχλητική και αν είναι. Όσο και αν είναι προκλητική. Να έχουμε ανοιχτούς διάβλους, έτσι ώστε να γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή ποιες είναι οι προθέσεις τους στο διπλωματικό επίπεδο και να υπάρχουν και οι κατάλληλες κινήσεις. Αυτή τη στιγμή η Αθήνα φαίνεται να έχει κλείσει τις πόρτες με την Τουρκία και στον αντίποδα, μάλιστα, να πηγαίνει σε μεγάλες συνεργασίες, εάν τελικά επιτευχθούν όλες αυτές. Γιατί όταν πας να κάνεις συνεργασίες με δύο προσωρινούς ή μόνιμους αντιπάλους, μπορεί να υπάρξουν και προβλήματα. Θεωρείτε ότι είναι προβληματικό το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει διάβλος επικοινωνίας ανάμεσα στην Αθήνα και την Άγκυρα? Μα νομίζω πως κάνετε λάθος. Δηλαδή και σημαντικό λάθος. Γιατί? Διότι υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Ποιοι διάβλοι επικοινωνίας? Διότι ο Πρωθυπουργός έχει διάβλο επικοινωνίας με τον κύριο Ερντογκάν. Διότι ο κύριος Δένδιας έχει διάβλο επικοινωνίας με τον κύριο Τσαβούσογλου. Και ακόμα σε στρατιωτικό επίπεδο υπάρχουν διάβλοι επικοινωνίας. Περάσαμε από μία φάση, κύριε Σβέρκο, ναι, που δεν είχαμε διάβλους επικοινωνίας. Και εγώ τουλάχιστον, ο κύριος Οικονόμου και η κυρία Αναστασοπούλου το ξέρουν πολύ καλά, ήμουνα πάντα ένας από τους ανθρώπους, ακόμα πολλές φορές και μόνη, η οποία έλεγα ότι είναι αναγκαίοι οι διάβλοι επικοινωνίας. Σήμερα όμως αυτοί οι διάβλοι επικοινωνίας υπάρχουν. Και το τόνισε και ο Πρωθυπουργός και το τονίζω και εγώ ξανά, είναι, όπως πολύ σωστά λέτε, απολύτως απαραίτητη. Βεβαίως θα μιλάμε με τους Τούρκους. Άλιστα. Μπορεί να διαφωνούμε, μπορεί να έχουμε διαφορετικές προσεγγίσεις, αλλά εμείς έχουμε τέτοια ισχυρά επιχειρήματα που με κανένα τρόπο και ποτέ δεν θα πάψουμε να συνομιλούμε. Πάνω σε αυτό που λέτε, θέλει να σας πει ο Δημήτρης Τάξης. Θέλω κάτι άλλο. Τώρα, επειδή είμαστε σε αυτό το πολεμικό κλίμα, να το πάω λίγο στο πολιτικό πολεμικό. Και δεν μπορώ, όταν σας έχω μπροστά μου, δύο μέρες μετά τη συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά, να μην σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι ποτάμι και αν κάποιος που πρέπει να μπαίνει στην κυβέρνηση σε έναν ασχηματισμό πρέπει προηγουμένως να του παίρνουμε ανάκριση αν έχει υπερασπιστεί ή όχι τη Συμφωνία των Πρεσπών. Μιλάω για τον κύριο Στυλιανίδη. Δεν έχω σκοπό να σχολιάσω τη συνέντευξη του κυρίου Σαμαρά. Πόσο μάλλον μία μέρα σαν τη σημερινή, όπου τα θέματα, πολλά από τα θέματα που έθιξε ο κύριος Σαμαράς, απαντιώνται με την πολιτική την οποία έκανε ο Πρωθυπουργός ο κύριος Μητσοτάκης. Μία φράση θα πω μόνο. Η πολιτική ιστορία του κόμματός μας και της παράταξής μας είναι γνωστή. Οποτεδήποτε η παράταξη αυτή διευρύνθηκε, έγινε κυβέρνηση και πήρε μεγάλα ποσοστά. Οποτεδήποτε η παράταξη αυτή συρρυκνώθηκε, έμεινε στην αντιπολίτευση. Άρα, σήμερα που μιλάμε, έχουμε μία παράταξη με μία ευρύτητα. Οι νεοδημοκράτες ξέρουν ότι έχουν ένα πρωθυπουργό ο οποίος τους εκφράζει γνησίως και ένα πρωθυπουργό ο οποίος δίνει καθημερινά σε πολύ δύσκολες καταστάσεις μία μάχη την οποία μέχρι στιγμής, δόξα τω Θεώ, ο ελληνικός λαός του αναγνωρίζει. Κύριε Μπακογιάννη, ωστόσο, καταλαβαίνω βεβαίως την επιλογή σας να μην σχολιάσετε τον πρώην Πρωθυπουργό. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα στελέχη, πολλά στελέχη, ιστορικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, που λένε ότι αυτή τη στιγμή δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία. Ότι πήρε δηλαδή το κόμμα την εντολή να κυβερνήσει και αυτή τη στιγμή δεν κυβερνά και αυτό θα έχει, προβλέπουν ίσως και ολόθρια αποτελέσματα. Εσύ θες να κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία, δηλαδή τι θες ακριβώς? Εγώ ρωτάω την κυρία Παπαγιάννη. Ποιος κυβερνάει? Λέω, αν θέλει ρε παιδί μου, να μας πει. Ποιος κυβερνάει αυτή τη χώρα, το περίφημο ερώτημα. Αν δεν κυβερνάει η Νέα Δημοκρατία που πήρε τις εκλογές, γιατί εδώ ακούστηκαν μέχρι και για συνταγματικά προβλήματα. Θες δηλαδή δεξιά, αυτό εννοείς? Εγώ θέλω να ακούσω την κυρία Παπαγιάννη. Ελάτε κυρία Παπαγιάννη. Ακούστε, έχω ακούσει πάρα πολλές κριτικές. Η μία κριτική είναι ότι μπατάρουμε προς τα δεξιά. Η άλλη κριτική είναι ότι μπατάρουμε προς τα αριστερά. Μια χαρά είμαστε λοιπόν. Δεν μπατάρουμε προς τα πουθενά. Είμαστε το μεγάλο φιλελεύθερο κεντροδεξιό κόμμα της χώρας. Έχουμε μία κυβέρνηση η οποία έχει τη μεγαλύτερη στήριξη σε ευρωπαϊκό επίπεδο κοινοβουλευτικά, από πλευράς αριθμού δηλαδή βουλευτών. Ας μην ανησυχούν οι φίλοι μας στην αντιπολίτευση.
Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει γνησίως τον εαυτό της. Το πρόβλημα είναι ότι ανησυχούν στη συμπολίτευση. Όχι στην αντιπολίτευση. Εντάξει, στην αντιπολίτευση δεν έχουν πρόβλημα. Στην αντιπολίτευση υπάρχει. Στη συμπολίτευση, με συγχωρείτε, υπάρχει το πρόβλημα. Γι' αυτό και εμείς ρωτάμε, γιατί έχει δημιουργηθεί θέμα. Εγώ δεν έχω ακούσει στη συμπολίτευση να προβληματίζεται κανένας. Και επιτρέψτε μου να πω, τελευταίες εξελίξεις, κυρία Μπακογιάννη. Επειδή, κυρία Μπακογιάννη, κάποιοι είπαν ότι η συνέντευξη Σαμαρά ήταν αμφισβήτηση του Πρωθυπουργού. Μπορεί σήμερα κάποιος να αμφισβητήσει τον κύριο Μητσοτάκη? Δεν νομίζω, κύριε Τάκη. Και εσείς τώρα είσαστε χρόνια τώρα στο κουρμπέτι, χρόνια στο πολιτικό ρεπορτάζ, αν και νέος, και χρόνια παρακολουθείτε τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ έχω ζήσει τη Νέα Δημοκρατία με εσωκομματικά θέματα. Δόξα τω Θεώ, δεν μας έλειψαν σχεδόν ποτέ. Ποτέ. Είχαμε πάντοτε μία εσωκομματική αντιπολίτευση, είτε έτσι είτε αλλιώς, σε πάση περιπτώσει. Και ο παλιός Μητσοτάκης και αν είχε αντιπολίτευση. Ένα μεγάλο δημοκρατικό κόμμα, πάντοτε είχαμε εσωτερικά. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, είναι η φάση που περνάμε, με τα λιγότερα ή σχεδόν καθόλου εσωκομματικά προβλήματα που έχω τουλάχιστον εγώ βιώσει και ναι, δυστυχώς για μένα τα βιώνω πολλά χρόνια. Να δέχεται γρατζουνιές η κυβέρνηση και από τη ΔΕΘ και μετά, και η ίδια η ΔΕΘ. Είδατε ότι δεν είχε θετική απολύτως αποτύπωση στην κοινωνία. Και αυτό είναι ένα θέμα, και αυτό πρέπει να το δείτε. Γιατί, ας πούμε, η Νέα Δημοκρατία δέχεται και αυτές τις γρατζουνιές τώρα, ενώ λέτε ότι πάει τόσο καλά? Και σας προβληματίζουν επίσης, κυρία Μπακογιάννη? Ακούστε. Βλέπουμε την τελευταία δημοσκόπηση εδώ που παρουσιάστηκε χθες από το πρώτο θέμα. Ακούστε, βεβαίως και με προβληματίζουν, και κάθε κυβέρνηση και κάθε συμπολίτευση έχει υποχρέωση να βλέπει τις δημοσκοπήσεις και να τις αναλύει σωστά. Η άποψη η δικιά μου, όσο περίεργη αν σας ακούγεται, είναι ότι η ΔΕΘ ανέβασε τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με, το μεγάλο πλήγμα που είχαμε από τις πυρκαγιές. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι βέβαιον ότι έχουμε μία κοινωνία η οποία είναι κουρασμένη, είναι χτυπημένη. Μία κοινωνία όμως που χαρακτηρίζεται από ένα πράγμα, το οποίο θα πρέπει να το πούμε σοβαρά και να το αναλύουμε. Την ελπίδα. Η κοινωνία αυτή ελπίζει. Βλέπει την ανάπτυξη στην οικονομία, βλέπει ότι τα πράγματα μπορούν να πάνε καλύτερα και περιμένει να πάνε καλύτερα και για τον οικογενειακό της προϋπολογισμό. Εδώ θα είναι το μεγάλο στοίχημα για την παράταξή μου. Κυρία Μπακογιάννη, εσείς θα βάζετε το χέρι σας στη φωτιά ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της τετραετίας? Δηλαδή όλα σας τα λεφτά θα τα βάζετε εκεί, ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος? Κοιτάξτε, η πρόθεση του Πρωθυπουργού είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη. Να κριθεί η Νέα Δημοκρατία στο τέλος της τετραετίας. Από εκεί και πέρα, τι να σας πω, εγώ δεν είμαι ο άνθρωπος ο οποίος γενικώς χαρακτηρίζεται από τα προσόντα της πυθίας. Δεν το έχω αυτό το προσόν. Αλλά η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση κρίνεται κάθε μέρα. Για τη ΔΕΗ, εσείς συμφωνείτε, κυρία Μπακογιάννη, για την εξέλιξη στη ΔΕΗ? Βεβαίως και συμφωνώ. Και με τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η όλη η ιδιωτικοποίηση. Να ξεκαθαρίσουμε ένα πράγμα. Σκεφτείτε, επί ΣΥΡΙΖΑ είχε δεσμευθεί ο ΣΥΡΙΖΑ να πουλήσει τη ΔΕΗ και να πάνε τα χρήματα στον κορβανά του δανείου. Βεβαίως. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η ΔΕΗ θα έμενε μία επιχείρηση σε πύληνα πόδια εάν μπορούσε να επιβιώσει. Σήμερα η ΔΕΗ με αυτόν τον τρόπο τα χρήματα αυτά τα παίρνει η ΔΕΗ για επενδύσεις σε ΑΠΕ, δηλαδή για επενδύσεις στον αέρα. Ο καταναλωτής θα το δει αυτό, κυρία Υπουργέ, θα το καταλάβει ο καταναλωτής στο λογαριασμό, γιατί εκεί κρίνονται τα πράγματα. Όταν έρθει ο λογαριασμός στο σπίτι, βεβαίως, θα είναι καλύτερος? Θα το καταλάβει αύριο, όχι. Θα το καταλάβει μεθαύριο, ναι. Μάλιστα. Διότι είναι πολύ απλό, νομίζω θα το καταλάβει ο καθένας που με ακούει. Mm-hmm. Το βασικό υλικό με το οποίο δουλεύει η γεννήτρια της ΔΕΗ δεν θα είναι αγορασμένο από το εξωτερικό, δηλαδή πετρέλαιο ή φυσικό αέριο. Μάλιστα. Αλλά κυρία θα Παγωγιάννη, είναι ο ήλιος δεν και ο αέρας της Ελλάδας. Πρέπει να κλείσουμε. Σας ευχαριστούμε πολύ. Περίμενε, δεν φεύγετε. Μισό λεπτά. Κυρία Μπακογιάννη, καλημέρα σας και σας ευχαριστούμε θερμά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, να είστε καλά.